Προς κάθε γυναίκα που δίνεται εν όλο στην οικογένειά της καθημερινά και απλώς χρειάζεται ένα διάλειμμα. Προς κάθε γυναίκα που χαμογελά σε όλους κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ κλαίει μόνη της. Προς κάθε γυναίκα που έχει ακούσει φήμες να σιγοψιθυρίζονται για αυτή από όπου και αν περνά. Προς κάθε γυναίκα που ήθελε και πτυχίο και μεγαλύτερο μισθό και θέση ευθύνης και όχι, δεν είναι μόνο για το νοικοκυριό. Προς κάθε γυναίκα που απολύθηκε γιατί αρνήθηκε να της βάλει χέρι το αφεντικό. Προς κάθε γυναίκα που χαρά μη πήγε, ούτε παιδί δεν έκανε. Γιατί δεν μπόρεσε, γιατί δεν ήθελε, γιατί έτσι. Προς κάθε γυναίκα που κοιμάται πλάι σε κάποιο ξένο κάθε βράδυ. Προς κάθε γυναίκα που έχει ακούσει το «πώς είναι έτσι αυτή» για το ύψος της, για το βάρος της, για τα χαρακτηριστικά της, για αυτό που είναι, για ό,τι είναι. Προς κάθε γυναίκα που φοράει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Και άμα θέλει λέει ναι και άμα θέλει λέει όχι. Προς κάθε γυναίκα που η ταυτότητά της συγκρούστηκε με το φύλο με το οποίο γεννήθηκε. Προς κάθε γυναίκα που ένιωσε έστω και για μια στιγμή αντικείμενο ή ιδιοκτησία κάποιου. Προς κάθε γυναίκα που δεν μιλά. Προς κάθε γυναίκα που μιλά. Προς κάθε γυναίκα που σηκώνει ανάστημα. Σε βλέπω. Σε ακούω. Είμαι μαζί σου. Είμαι εσύ. Εκπληκτική. Και πολύ, πολύ συγκινητικό πολύ. Βίντεο. Πάρα έχουμε πολύ. Συνδεθεί με την Αντωνία Γιαννακοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας. Είναι η χορογράφος όλου αυτού, το οποίο μας άγγιξε ιδιαίτερα, Αντωνία, και από τα την κείμενα. Πρώτη στιγμή που το είδαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ που για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και γενικότερα τα σχόλια που έχουμε κλάβει και όλα αυτά που μας έχει πει ο κόσμος είναι νομίζω η μεγαλύτερη επιβράβευση για αυτό που κάναμε. Είναι και πραγματικότητα, σίγουρα... είναι μέσα από τη ζωή όλο αυτό που περιγράψατε. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, πες μας. Δυστυχώς, όπως έχω πει και στην περιγραφή του βίντεο, συζητώντας με διάφορες γυναίκες σε οποιαδήποτε ηλικία, βλέπεις πως υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες, τόσα πολλά πράγματα να σου διηγηθούν, όλες έχουν βιώσει κάτι σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής τους και δεν έχει σημασία αν ασχολείσαι με το χώρο του θεάματος, αν είσαι μια ιδιωτική υπάλληλος, οτιδήποτε. Δυστυχώς όλες μας έχουμε μια επίπονη ιστορία να μοιραστούμε, γιατί θεώρησα πως θα έπρεπε μέσα από την τέχνη μας να μιλήσουμε εκ μέρους όλων των γυναικών. Και με τη γλώσσα του σώματος, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί άλλωστε η τέχνη πρέπει να τη χρησιμοποιείς για να περνάς τέτοια μηνύματα, να λες τέτοια όμορφα πράγματα. Και εξού και το βίντεο. Έτσι δημιουργήθηκε.
Εγώ αυτό πήγα να σου πω πριν, ότι είναι καταστάσεις αυτά που περιγράφονται στο βίντεο που τα έχουν ζήσει περισσότερες γυναίκες και μπορεί πολλά από αυτά τα παραδείγματα να τα έχει ζήσει, να έχει ζήσει 2-3 από αυτά τα παραδείγματα κάθε γυναίκα, μία γυναίκα. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Είναι μέσα από τη ζωή, όντως. Ακριβώς. Και όπως έχω ξαναπεί, όλα τα άτομα που έλαβαν μέρος σε αυτό το βίντεο, κανένας από εμάς δεν είναι άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία για να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη, ας πούμε, εμπειρία ή έχει πολλά βιώματα. Έτσι, έτσι. Τέτοια βιώματα πολλά, ναι. Ο μέσος όρος, ας πούμε, μπορεί να είναι 25 με 30 ετών, τέλος πάντων, και όμως όλοι μας είχαμε μία ιστορία. Είχαμε κάτι να πούμε και έτσι λοιπόν ενωθήκαμε και δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο. Εσείς ήσασταν κάποια ομάδα από πριν ή έγινε για το βίντεο, πώς συναντηθήκατε, πώς προέκυψε? Εγώ ήμουνα εκτός πόλης για αρκετά χρόνια και επέστρεψα στην πόλη το καλοκαίρι. Και αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το βίντεο, τι άνθρωποι να πω καλύτερα, ήταν μαζί μου από το πρώτο μου κιόλας μάθημα εδώ, με στήριξαν πάρα πολύ, με βοήθησαν. Και όταν τους ανακοίνωσα εν τέλει το Σεπτέμβριο ότι επιστρέφω μόνιμα στην πόλη μας, στη Ζάνθη, ήταν όλοι εκεί για μένα και θέλαμε να έρθουν στα μαθήματά μου και να με βοηθήσουν και να με στηρίξουν. Και εγώ δημιούργησα αυτή την ομάδα για αυτά τα παιδιά, γιατί ήθελα να τους το ανταποδώσω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δημιουργήθηκε λοιπόν ομάδα και από τότε κάνουμε διάφορα τέτοια project video, κάνουμε συγκεκριμένα στάλις χορού, τεχνική και όλα αυτά. Και γενικότερα το κοινωνικό μήνυμα τώρα ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο λεπτό το θέμα και είναι λεπτό το ζήτημα. Και μας βγήκε καλά εν τέλει. Ένα μικρό σενάριο το οποίο έγινε η δραματοποίηση μέσω της κίνησης, μέσω του χορού. Ακριβώς. Πώς, πού γίνανε τα γυρίσματα? Τα γυρίσματα έγιναν στην παραλία του Μυρωδάτου, εδώ στην Ξάνθη. Γιατί γενικότερο σκοπός μου είναι να αναδείξω την πόλη και να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα project. Ναι, ναι. Και γενικότερα όλα τα μέλη της ομάδος είναι από την πόλη μας. Mm-hmm. Με σκοπό να αναδείξω και έναν άνθρωπο, ας πούμε, που θα ασχοληθεί με το μακιγιάζ, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με το βίντεο, που του αρέσει ο χορός. Γενικότερα όλο το στήσιμο έγινε γύρω από την πόλη μας. Και η έμπνευση ήρθε από τις τελευταίες καταγγελίες που έγιναν γνωστές ή ήταν κάτι που είχατε ξεκινήσει νωρίτερα? Λοιπόν, αυτή ήταν η αγαπημένη μου ερώτηση τώρα. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το project το ξεκινήσαμε μία εβδομάδα πριν κλείσουν τα πάντα λόγω lockdown. Ξεκίνησε ουσιαστικά η ιδέα σε μία αίθουσα. Οκτώβριο δηλαδή. Ακριβώς. Ξεκίνησε η ιδέα σε μία αίθουσα. Εν τέλει, λίγο στην αρχή απογοητευτήκαμε, είπαμε τι θα κάνουμε, πώς θα το υλοποιήσουμε. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο κάναμε όλα τα μαθήματά μας διαδικτυακά. Όμως, να σας πω την αλήθεια, ήταν το λεγόμενο το «Δεν το θέλει ούτε ο Θεός να συμβεί αυτό το βίντεο». Mm. Πήγαινα πάντα στραβά οτιδήποτε, από καιρό, από ό,τι να στείλουμε μηνύματα, πώς θα πάμε στη θάλασσα, τι θα κάνουμε. Γενικότερα πολλές δυσκολίες και το αφήσαμε. Και εν τέλει, μετά τις γιορτές, είχα μια πολύ έντονη επιθυμία να το πραγματοποιήσω και να το τραβήξω τα μαλλιά, που λέμε, μέχρι να γίνει. Και θέλω να σας πω ότι κάναμε τα γυρίσματα και μετά από 2-3 μέρες ξεκίνησαν να μιλούν όλες αυτές οι δυνατές γυναίκες. Και από τη μία έλεγα, δηλαδή, ήταν σοκαριστικό ακόμα και για μένα, που λέω δυστυχώς πόσο επίκαιρο θα είναι αυτό το βίντεο. Βέβαια. Αλλά την άλλη σκέφτηκα ότι στην πραγματικότητα θα ήταν οποιαδήποτε στιγμή και ανέβγαινε επίκαιρο. Ναι. Απλώς τώρα μάθαμε πολλά παραπάνω πράγματα που συμβαίνανε επί πάρα πολλά χρόνια και απλά κάναμε όλοι. Είναι λίγο πιο σχετικό και με αυτά που έχουν βγει προς τα έξω, αλλά όντως είπε μια μεγάλη αλήθεια, ούτως ή άλλως είναι επίκαιρο. Πάντοτε είμαστε ανοιχτοί όμως να ακούσουμε, να λάβουμε τα μηνύματα αυτού του βίντεο ακόμη περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα βλέπουμε και σε παραδείγματα από αυτά που λένε αυτοί που συμβαίνουν τώρα, βέβαια. Ναι. Που δεν συμβαίνουν τώρα και αυτά είναι πόσα χρόνια πίσω, απλά τώρα βγήκανε στην επιφάνεια. Και είναι ένα καλό timing που έγινε τώρα και το δικό σου, η χορογραφία. Και ελπίζω να δώσουμε μια, έτσι, έναν αέρα αισιοδοξίας, λίγο θετική ενέργεια. Δηλαδή,
Εγώ να σας πω ότι το feedback που έχουμε πάρει για αυτό το βίντεο σε καμία περίπτωση δεν περίμενα να είναι αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλές γυναίκες μας στείλανε μήνυμα να μας πούνε ότι βρήκανε δύναμη μέσα από αυτό το βίντεο, τους έκανε να νιώσουν ότι είμαστε μια ομάδα και ότι είμαστε όλες μαζί και ότι θα τα καταφέρουμε. Εμένα μου άρεσε, συγγνώμη σε διακόπτω, αυτή η κίνηση που έγινε μέσω της χορογραφίας, γιατί ουσιαστικά δείχνει και το σώμα που κακοποιείται, αλλά και το σώμα που απελευθερώνεται, γιατί είναι και η ψυχή και το σώμα που κακοποιείται. Και είναι πολύ ωραία η γλώσσα του σώματος, έτσι πουλήθηκατε εκεί στην άμμο και βγήκε όλη αυτή η χορογραφία. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν όλα όπως έπρεπε, δηλαδή ακόμα και τα χρώματα εκείνη την ημέρα, ο ουρανός, η θάλασσα, όλα δηλαδή ήταν... Όλα, συνεργαστήκανε μια χαρά. Ακριβώς, και των υστέρων βλέπω ότι πραγματικά ήταν για να φτιαχτεί εκείνη την ημέρα αυτό το βίντεο. Έτσι. Και σας στέλνουν γυναίκες μηνύματα, ε. Μας στέλνουν, ναι, που να σας πω ότι εγώ είμαι 25 ετών και υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες άνω του 45, για παράδειγμα, ή ας πούμε μαμάδες των μαθητριών μου ή οτιδήποτε, οι οποίες στέλνουν σε μένα λέγοντάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ που μιλήσαμε και πούμε με αυτό το πράγμα, κάτι το οποίο εμένα στην αρχή, δηλαδή μέχρι και τώρα, με σοκάρει, γιατί λέω, δηλαδή τι είπα εγώ στην ψυχή αυτής της γυναίκας για να στείλει σε μένα που είμαι 25 ευχαριστώ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω προφανώς την ηλικία. Δεν είναι η ηλικία, είναι η έκφραση. Είναι ότι άγγιξες κόσμο. Μια γυναίκα που εγώ τη σέβομαι και θα τη μιλήσω στον πληθυντικό και την... και είναι μεγαλύτερη, με περισσότερη εμπειρία, άλλα βιώματα, το να γυρίσει να πει σε μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι. Αυτό για μένα είναι ό,τι χρειάζομαι. Να πάρεις δύναμη. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η επιβράβευσή σου. Είναι έτσι που μας είπαν ευχαριστώ, που μας στείλανε πολλά θετικά σχόλια. Άνθρωποι που δεν μας ξέρουν καθόλου και μπήκαν στη διαδικασία να μιλήσουν για το βίντεό μας, να το κοινοποιήσουν, να μας στείλουν μηνύματα. Γιατί όπως και να έχει την υποστήριξη του δικού σου ανθρώπου, προφανώς και την περιμένεις και ξέρεις ότι θα συμβεί. Mm-hmm. Όμως η ανταπόκριση του κόσμου που δεν μας ξέρει καθόλου και δεν είναι στον άμεσο περιγυρό μας, μας είπαν τόσο όμορφα πράγματα που. Δεν περνάει απαρατηρητό και μόλις έπεσε στην αντίληψη εδώ της Άσπας, κατευθείαν σταμάτησε σε αυτό και θέλησε να σας γνωρίσει περισσότερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν έχετε δεχτεί κάποιο αρνητικό σχόλιο από κάποιον που θα μπορούσε να είναι στη θέση του θήτη. Κάποιο αρνητικό σχόλιο δεν θα έπρεπε. Απλώς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αφήνανε εννοηθεί ότι μπορεί να δημιουργήσαμε αυτό το πράγμα για να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, δεν υπάρχει ούτε λόγος να τα συζητήσουμε. Εντάξει, βέβαια όλο το feedback είναι καλοδεχούμενο φυσικά. Και εγώ γενικότερα σαν άνθρωπο να σας πω την αλήθεια, προτιμώ κάποιος να μου λέει αρνητικά σχόλια τα οποία θα με βοηθήσουν να γίνω καλύτερη. Πέρα να ακούμε. Να σε βοηθήσουν, όχι κακοπροαίρετα όμως, αυτή είναι η διαφορά. Έχετε κάνει και άλλα βιντεάκια με κοινωνικό μήνυμα, θα έρθουν και άλλα. Κοιτάξτε, τώρα το επόμενο μας project θα είναι πάλι κοινωνικού περιεχομένου. Βέβαια είναι πάλι δύσκολο γιατί είμαστε από μία κάμερα και είναι και για τα παιδιά δύσκολο γιατί δεν μπορώ να τους διορθώνω, να βλέπω πράγματα. Είναι λίγο το πού να πάμε, πού να το κάνουμε. Δεν μπορείς εκεί, δεν μπορείς εκεί. Λίγο το προσπαθούμε. Βέβαια έχουμε πίστη σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πιστεύω θα πετύχει. Τα προηγούμενα μας βιντεάκια δεν ήταν κοινωνικού περιεχομένου. Ήταν for fun. Ήταν διασκεδαστικά, ήταν απλά χορός, ναι, δεν περνούσαν δηλαδή κάποιο τέτοιο είδους μήνυμα. Και αυτά είναι ωραία τα βίντεο και με χορογραφίες, βέβαια. Βεβαίως, εννοείται. Αντωνία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό που δημιούργησες, για την έμπνευσή σου και το μήνυμα που πέρασες. Για το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τη σύνδεση που είχαμε και είμαστε εδώ να καλύψουμε και άλλα βιντεάκια σου. Βεβαίως. Μακάρι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κι άλλα και να τα λέμε συχνά. Και άμα λήξει αυτό, υπόσχομαι να έρθω να κάνουμε ένα ρεπορτάζ από κοντά. Τέλεια. Και να χορέψουμε μαζί. Εννοείται. Βέβαια. Θα το θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε αυτό από την Άσπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.